centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τώρα στην γραμμή μας είναι ο κύριος Φαρσαλινός, ο κύριος Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, καρδιολόγος, ερευνητής. Κύριε Φαρσαλινέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είστε μαζί μας για να πούμε μερικά πράγματα γύρω από αυτό που συμβαίνει, γύρω από αυτό που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά μας, την ζωή μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο σοβαρά πραγματικά είναι τα πράγματα ή πόσο από την άλλη μπορούμε πραγματικά αυτήν τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε να αντισταθούμε σε αυτό που έχει κατακλείσει όλη τη γη. Καταρχάς φαντάζομαι πως βλέπετε σε όλο τον κόσμο μόνο η οικονομική ζημιά, ναι, τα δισεκατομμύρια τα οποία θα μας κοστίσει εμάς ως, ναι, μικρή χώρα και ακόμα περισσότερο που κοστίζει αλλού, φαντάζομαι κάνει εύκολο να καταλάβει οποιοδήποτε, ναι, το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και το δύσκολο είναι γιατί είναι δυνητικά μαζική η προσβολή του πληθυσμού, ναι, και άρα θα έχεις πολλούς θανάτους. Δεν είναι μια νόσος η οποία είναι μεταδοτική νόσος και δεν είναι επιλεκτικά, δεν προσβάλλει επιλεκτικά κάποιες ομάδες πληθυσμού, ναι, για τις οποίες μπορείς επιλεκτικά να προστατεύσεις. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την πάρα πολύ εύκολη μετάδοση και τη μετάδοση σε ασυμπτωματικό στάδιο, ναι, δηλαδή ο πρώτος πριν νοσήσει μεταδίδει στον επόμενο, mm-hmm, κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ πάλι πρέπει να προσθέσουμε, όπως βλέπετε προσθέτουμε αρνητικά. Όταν λέτε είναι πάρα πολύ εύκολη μετάδοση. Να καθαρίζουμε λίγο και, ναι, και κάποιες παρανοήσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Σωστό, αλλά να εξηγήσουμε λίγο ορισμένα πράγματα, κύριε Φαρσαλινέ. Όταν λέτε ότι είναι πολύ εύκολη μετάδοση, δηλαδή πόσο εύκολη είναι. Πόσο εύκολα μπορώ να κολλήσω εγώ από εσάς τώρα. Θέλω να σας πω νούμερα. Με βάση τα στοιχεία τα οποία βέβαια είναι ακόμα πρόημα. Ναι. Γιατί η επιδημία τώρα ξεκίνησε. Η μέση μετάδοση, ο τρόπος που γίνεται είναι, ο χρόνος μάλλον που γίνεται είναι ανά 7 μέρες ένα άτομο, ένα άτομο σε 7 μέρες μέσο όρο, ναι, προσβάλλει, μεταδίδει σε άλλους περίπου 2,5 ανθρώπους σαν μέσος όρος και πάλι σας λέω. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί σε εκθετική αύξηση, οι επόμενοι 2-3 θα προσβάλλει ο καθένας από άλλους 2-3 και αυτοί προστίθενται και όλοι αυτοί ο καθένας πάλι σε άλλους 2-3, ναι, και όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια εκθετική αύξηση στον πληθυσμό. Γι' αυτό αναγκάστηκαν οι αρχές να πάρουν τόσο σκληρά μέτρα. Μάλιστα. Τώρα, έχετε πληροφορηθεί, κύριε Φαρσαλινέ, γιατί δεν ζείτε στην Καστοριά, έχετε πληροφορηθεί την ιδιαιτερότητα της Καστοριάς, αν δεν κάνω λάθος. 16 κρούσματα μέχρι αυτή τη στιγμή, τα 8 είναι μέσα από το νοσοκομείο, ιατρικό, νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του νοσοκομείου. Έχετε. Εντάξει. Και σε σχέση με τον πληθυσμό των 40.000, τα 16 κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλάσια από τα κρούσματα, ας πούμε, της συμπρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης. Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας στην Καστοριά και τι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς εδώ? Κοιτάξτε, εγώ δούλεψα 4,5 χρόνια στην Καστοριά, μάλιστα, στο νοσοκομείο. Ναι. Το 2003 ήμουν μάλιστα υπεύθυνος για την επιδημία SARS. Μάλιστα. Η οποία είναι ο προηγούμενος κοροναϊός. Αντίστοιχος ιός, ναι. Ναι. Πολύ αντίστοιχος και πολύ όμοιος. Και πολύ όμοιος. Η οποία επιδημία τότε ευτυχώς δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Και συγκινούμε κιόλας γιατί γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά στην Καστοριά, ναι, ακόμα και νοσούντες. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πρώτον γιατί έχει προσβάλει προσωπικό του νοσοκομείου. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, κανένα άλλο νοσοκομείο της χώρας, κανένα άλλο νοσοκομείο της χώρας δεν έχει 8 ανθρώπους. Και το προσωπικό του νοσοκομείου είναι κρίσιμα απαραίτητο. Και ένα νεκρό. Έτσι. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση Καστοριάς, καταρχάς θεωρώ ότι είναι αφέλεια να νομίζει κάποιος ότι τα περιστατικά είναι εγχώρια. Έτσι. Ότι δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκε
Δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα εδώ, ναι. Ναι, δεν ήταν ουρανοκατέβατα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Δεν με χωρεί τα περιστατικά, τι ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να στοχοποιείς κάποιον ή κάποια πληθυσμιακή ομάδα ή κάποια επαγγελματική ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι τι κάνεις από εδώ και πέρα. Όπως γίνεται, ας πούμε, με τους γουναράδες, λέτε αυτή τη στιγμή. Ναι, επειδή γιατί τα ξέρω και τα ακούω. Έχουμε τρεις πηγές, κύριε Φαρσαλίνη, στην Καστοριά. Είναι οι γουναράδες, είναι η εκδρομή στους Αγίους Τόπους και είναι η σχολική εκδρομή του Άργου στην Ιταλία. Εκείνη την επίμαχη περίοδο. Έχουμε τρία πράγματα. Να μαθαίνουμε από τα λάθη. Ναι. Είναι γεγονός ότι εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος ήθελε να προκαλέσει την επιδημία. Αλίμονο. Έτσι. Αλλά κάποιοι πιθανώς να μην φέρθηκαν υπεύθυνα. Ήταν όμως και οι συνθήκες τέτοιες, κύριε Φαρσαλίνη. Κύριε Φαρσαλίνη, ήταν και οι συνθήκες 4 ημερών. Όταν έγινε λοιπόν αυτό, όσοι έμπαιναν στην Ελλάδα, έμπαιναν και δεν τους έλεγχε κανείς. Έτσι ήταν το σύστημα. Δεν έλεγχε κανείς τίποτα και κανέναν. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Το ζήτημα είναι το εξής. Οι αρχές στην Ελλάδα ακολουθούσαν τις οδηγίες, ναι, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν πολλές από αυτές και φτιάχτηκαν κι άλλες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Όμως έχει αποδειχθεί από την επιδημία αυτή και στις χώρες στις οποίες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά ότι πρέπει να πάρεις πολύ, ναι, πολύ σκληρά μέτρα, κυρίως στο επίπεδο του ελέγχου, έτσι, ναι, μιλάμε για αναλύσεις σε άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα λόγω της προσέλευσης από χώρα επικίνδυνη με κρούσματα, πρέπει να παρέμβεις δραστικά και άμεσα. Εμείς το κάναμε για την Ιταλία και το κάναμε, βέβαια, όπως έλεγαν οι οδηγίες, σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει κρούσμα. Ξέρετε, έχουμε μαζικές εισόδους και εξόδους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών σε επίπεδο και τουρισμού και επιχειρηματικό με τα αεροπλάνα και με τις αερογραμμές είναι τεράστια. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει παράδειγμα, η μέτρηση θερμοκρασίας που είδαμε σε πολλές χώρες, ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Γιατί όπως είδατε και εδώ, και τα κρούσματα τα οποία εμφανίστηκαν δεν νόσησαν αφού μπήκαν στη χώρα. Άρα και να κάναμε θερμομέτρηση δεν κερδίζαμε τίποτα. Δεν κερδίζαμε τίποτα. Και επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι ότι πολλοί από αυτούς μεταδίδουν την νόσο σε κάποιον άλλον πριν καν νοσήσει. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Το πρόβλημα όμως που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι... Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είμαι καλά, δεν θα σε κολλήσω, δεν ισχύει ουσιαστικά στην πράξη. Ακριβώς δεν ισχύει. Εγώ γνωρίζω και περιστατικά οι οποίοι είναι υγιείς, κάναν, επειδή μόνοι τους θέλουν να πληρώσουν σε ιδιώτη, ναι, το τεστ για τον κορονοϊό. Βγήκαν θετικοί. Ναι. Το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, είναι ότι δεν κάνει αναλύσεις σε μαζικό επίπεδο. Εγώ απογοητεύτηκα ακούγοντας τις αρχές να λένε ότι πλέον θα κάνουμε τεστ μόνο σε όσους έχουν σοβαρή νόσο και πάνε στο νοσοκομείο ή σε όσους είναι ομάδες υψηλού κινδύνου. Ναι. Τρεις μέρες φωνάζω και ήταν και η πρώτη φορά που διαφώνησα με τον ΕΟΔΗ σε επίπεδο αρχών για τον πολύ απλό λόγο ότι για να σταματήσει μια επιδημία πρέπει να έχεις δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, να έχεις ακριβή καταγραφή των κρουσμάτων και δεύτερον, το οποίο βέβαια προϋποθέτει το πρώτο, είναι να απομονώσεις τα κρούσματα από τους υγιείς. Όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται για το πόσα είναι τα κρούσματα, να σας το πω έτσι πιο έτσι, λαϊκά ας πούμε, δεν έχουμε ιδέα για το τι συμβαίνει. Τα 330 κρούσματα είναι ένα νούμερο το οποίο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Και δεν ξέρουμε και πόσο απέχει από την πραγματικότητα. Κατ' επέκταση και τα 16 της Καστοριάς επίσης εννοείται ότι δεν αντιστοιχεί. Σαφέστατα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία καταρχάς και με τον τρόπο που έγινε στην Καστοριά.
έτσι, το νοσοκομείο, το προσωπικό, μη φαντάζεστε ότι δεν ήταν προσεκτικό. Απλά δεν υπήρχε, δεν φαινόταν να υπάρχει ζήτημα. Και το, όπως και τώρα, ναι, τα 16 κρούσματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μπορείτε να υπολογίσετε με τα 16 επίσημα τι υπάρχει στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, κύριε Φαρασάκη? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν μας δίνουν και τα στοιχεία. Ο Δία, πούμε, δεν βγάζει στοιχεία. Αλλά έκανα χθες έναν υπολογισμό και έγραψε ένα άρθρο, ναι, στο zoongla.gr. Το είδαμε εκεί και στην Ιταλία. Ναι, ακριβώς. Όπου στην Ιταλία υπολόγισε με βάση την κατανομή στον πληθυσμό ότι και τη διαφορά που έχει η Ιταλία με άλλες χώρες. Γιατί κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όλοι μας, ότι ο κοροναϊός προσβάλλει όλο τον πληθυσμό, όλες τις ηλικίες. Απλά αυτό που διαφέρει από, ας πούμε, και από τη γρήπη είναι ότι σοβαρή νόσο θα κάνουν μόνο μεγάλες ηλικίες. Αλλά προσβάλλονται όλοι το ίδιο. Uh-huh. Η Ιταλία λοιπόν λέει ότι έχει προσβολή μεγάλων ηλικιών μόνο. Δηλαδή η μέση ηλικία είναι 60 κάτι ετών. Το ίδιο λέμε και εμείς, ότι αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό δείχνει ότι έχουμε χάσει πάρα πολλά περιστατικά μικρότερων ηλικιών. Γιατί χώρες που κάνουν μαζικό έλεγχο και ξέρουν τα περιστατικά, όπως είναι παράδειγμα η Νότια Κορέα ή η Γερμανία, βλέπουμε ότι έχουν μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων περίπου ίδιο με το μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού. 40 ετών, 43 ετών. Αυτό δείχνει ότι η Ιταλία έχει χάσει άλλα 75.000 κρούσματα που δεν τα έχει βρει ποτέ. Και οι οποίοι ήταν μάλιστα νεότεροι και οι οποίοι είναι αυτό που λέμε super spreaders, δηλαδή είναι αυτοί που κάνουν τη μαζική διασπορά της νόσης στον πληθυσμό. Δηλαδή η Ιταλία έχει 100.000 κρούσματα πιθανότητα αυτή τη στιγμή και ίσως και παραπάνω. Δεν έχει 25 που παρουσιάζει. Εμείς, σκεφτείτε μόνο κάτι. Έχει τρομακτική αναλογία θανάτων εκεί, βέβαια, βλέπουμε. Τρομακτική αναλογία. Εκεί πεθαίνουν 300 τη μέρα. Εκεί, ναι, λογικό. Δεν έχει τόσα κρούσματα. Απλά η Ιταλία παρουσιάζει μια θνητότητα του 7%. Ναι. Ενώ, ας πούμε, η Νότια Κορέα παρουσιάζει μια θνητότητα 0,7%. Δεκαπλάσια διαφορά στους θανάτους σε δύο χώρες που είναι και οι δύο προηγμένες. Ξέρετε, δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο σας λέω ότι η Ιταλία πρέπει να έχει πάνω από 100.000 κρούσματα. Και σε συνδυασμό βέβαια με την σοβαρή πίεση του συστήματος υγείας. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι για να δείτε ότι και εμείς είναι μάλλον αστεία τα νούμερα τα οποία παρουσιάζουμε, τα 330 κρούσματα. Σκεφτείτε κάτι. Στα 330 κρούσματα, πόσοι είναι οι επώνυμοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν βγει οι ίδιοι, κάτι μυστικό, οι οποίοι έχουν βγει οι ίδιοι και δήλωσαν ότι έχουν προσβληθεί. Είναι 15, τουλάχιστον. Πρέπει να είναι. Ίσως είναι και παραπάνω. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι, δηλαδή, το 15 άτομα στους 300 είναι το 5%. Το 5% του πληθυσμού, δηλαδή, στην Ελλάδα είναι παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, του πληθυσμού. Αδιανόητο, δηλαδή είναι αστείο από μόνο του και σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, δεν είναι αυτό επιστημονική απόδειξη, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας για να καταλάβει ότι με 330 κρούσματα έχουν γεμίσει όλοι οι παρουσιαστές με τον πρωινό εκπομπών στην τηλεόραση, έχουν κρούσματα. Εδώ λυπάμαι δηλαδή, γιατί κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας, κοροϊδεύουμε και τη διεθνή κοινότητα. Και αυτό το κάνουμε γιατί δεν κάνουμε αναλύσεις μαζικά. Προσέξτε, ενώ έχουμε τη δυνατότητα άνετα να κάνουμε μαζικές αναλύσεις χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ. Πώς? Γιατί έχουμε τα μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι δυνατόν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κέντρο αναφοράς ελέγχου, να διαβάζω χθες άρθρο ότι κάνει 30 αναλύσεις την ημέρα όταν δεν ξέρω πόσα μηχανήματα ακόμα έχουν άλλα τμήματα του Αριστοτελείου τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένα και δεν χρησιμοποιούνται γιατί έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια. Και δεν έχουν επιταχθεί μηχανήματα του δημοσίου, γιατί είναι σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Και δεν έχουν επιταχθεί για να γίνουν έλεγχοι. Δηλαδή είναι αδιανόητο να έχουμε τη δυνατότητα
να έχουμε, όταν λέω να έχουμε, ενώ να έχουμε την πολλαπλασιαστική από ό,τι έχουμε τώρα δυνατότητα, να κάνουμε μαζικούς ελέγχους και εμείς να είμαστε οι πιο επιλεκτικοί στον έλεγχο. Η Ιταλία έκανε το ίδιο εγκληματικό λάθος στις 26 Φεβρουαρίου. Βγαίνει και ανακοινώνει ότι θα περιορίσουμε τις αναλύσεις στον πληθυσμό. Και στις 26 Φεβρουαρίου η Ιταλία έχει 355 κρούσματα. Και σήμερα έχει δηλωμένα 27.000 και πιθανότητα να έχει 100.000. Η Κορέα, η οποία κάνει μαζικό έλεγχο, γιατί η Κορέα το 2003 εμφανίστηκε η επιδημία SARS, mm-hmm. και έφτιαξαν σχέδιο και ξέρουν πώς θα αντιμετωπίζουν επιδημίες τέτοιες. Η Κορέα που κάνει μαζικό έλεγχο είναι η μόνη η οποία έχει πραγματικά καταγεγραμμένα κρούσματα και η οποία έχει σταματήσει την επιδημία, γιατί ο σκοπός εδώ και στην Ελλάδα είναι να τη σταματήσουμε, δεν είναι να κολλήσει όλος ο πλήθος. Αυτή είναι η στρατηγική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα εδώ, κύριε Φαρσαλίνε, η Καστοριά πρέπει να προσέξει κάτι ιδιαίτερα. Το μένουμε σπίτι που είναι το σύνθημα είναι όντως διασφάλιση. Ακούστε, η Καστοριά, είδα τι έγινε στην Κίνα. Ναι. Η Καστοριά θα έπρεπε να έχει απομονωθεί. Το λέω αυτό, εδώ να σταθούμε λίγο. Γιατί από προχθές, ναι, από την Κυριακή, όλοι οι τοπικοί φορείς ζήτησαν να τεθεί ο νομός σε καραντίνα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Χθες ο αρμόδιος υφυπουργός πια για τις κρίσεις είπε ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε σε καραντίνες πριν δούμε τα πραγματικά γεγονότα. Μια δήλωση την οποία δεν κατανοήσαμε απολύτως, αλλά αυτό είπε. Πώς θα δούμε τα πραγματικά γεγονότα όταν δεν κάνουν ανάλυση σε κανέναν? Δεν ξέρω. Δεν την άκουσα τη δήλωση. Θέλετε να την ξανακούσουμε, γιατί μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση και βεβαίως, αν καταλάβετε εσείς κάτι παραπάνω, να μας το πείτε. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Καρδαλιάς στην ερώτηση για Καστοριά. Το θέμα της Καστοριάς το παρακολουθούμε. Υπάρχει πράγματι μία ανησυχία, αλλά η ανησυχία αυτή δεν σημαίνει ότι υπό οποιαδήποτε πίεση και χωρίς τα πραγματικά δεδομένα θα προχωρούμε σε καραντίνες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το νοσοκομείο ενισχύεται. Χωρίς τα πραγματικά δεδομένα δεν θα προχωρούμε σε καραντίνες. Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα που δεν θα προχωρούμε και ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα? Όχι, θα έπρεπε να απαντήσει πώς θα καταφέρει να δει τα πραγματικά δεδομένα όταν κάνουν επιλεκτικές αναλύσεις. Δηλαδή, ακούστε. Είναι μια δήλωση που μας προβλημάτισε πάρα πολύ εδώ τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς. Απομονώθηκαν δύο χωριά στην περιοχή. Ναι, στο Βόλιο. Ναι. Πόσες μέρες έχουν εμφανίσει κρούσματα αυτά τα χωριά μέχρι να απομονωθούν? Νομίζω αρκετές. Είναι μια εβδομάδα. Ωραία. Και θάνατο είχαν. Και θάνατο, βέβαια. Ρωτάω εγώ τώρα μια αφελή ερώτηση για να καταλάβουν και οι ακροατές σας και εσείς και οποιοδήποτε μη ειδικός. Αν έρθει στο διαμέρισμά σε μια πολυκατοικία, μπει ένας ληστής και σας κλέψει και φύγει και καλέσει την αστυνομία και έρθει σε μισή ώρα αστυνομία, πώς θα σας φανεί αν απομονώσουν και αν ψάχνουν μέσα στην πολυκατοικία για να βρουν τον ληστή? Είναι αυτό, θέλετε να πείτε με αυτό το παράδειγμα ότι ο ληστής έχει εξαφανιστεί, τα στοιχεία έχουν χαθεί? Έχει βγει και έχουν μπει και άλλοι και έχουν βγει από την περιοχή εξορισμού. Τι γίνεται όλες αυτές τις μέρες? Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, έπρεπε η Καστοριά με αυτή την ιδιαιτερότητα να έχει μπει ήδη σε καραντίνα ή όχι? Έπρεπε να έχει μπει σε καραντίνα και προσέξτε, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο στην οποία εμφανίστηκε η επιδημία και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ή δεν έχουμε εμπειρία. Πρέπει να δούμε τι έκαναν οι άλλοι. Έπρεπε να έχει μπει σε καραντίνα και να έχει γίνει παρέμβαση μέσα, γιατί το να το βάλει σε καραντίνα να κάνει τι? Για απλά να κολλήσουν όλος ο πληθυσμός, να προσβληθεί και να μην έχει εξόδους. Πώς εννοείται η καραντίνα, κύριε Φαρσαλινέ? Κοιτάξτε, έχει δύο λόγους που γίνεται. Πρώτον, να αποκλείσει μια περιοχή όπου έχει μαζικά κρούσματα για να μην έχει έξοδο κρούσματων, αλλά η οποία μπορεί να γίνει είτε με άτομα τα οποία φεύγουν από το χώρο, είτε με άλλους που μπαίνουν στο περιβάλλον και ξαναβγαίνουν μετά. Και το δεύτερο είναι για να κάνεις παρέμβαση στοχευμένα στον πληθυσμό. Και η περιοχή εκεί δεν είναι και από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να βγεις και να κάνεις μαζικά ελέγχους ή να δημιουργήσεις κέντρα συλλογής δειγμάτων σε όλους όσους έχουν συμπτώματα, και εγώ θα το πάω και παραπέρα, και σε αυτούς που έχουν έρθει σε επαφή, mm-hmm. είναι το πρώτο στάδιο για να πας στο επόμενο, που είναι και το βασικό, και το οποίο είναι να απομονώσεις
τους νοσούντες από τους υγιείς. Και εγώ είμαι τρελός και τα λέω που τα λέω 3-4 μέρες και εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται και το έβγαλα χθες ένα άρθρο στη ζούγκλα και λέω ανοησίες. Μία ώρα αφού έβγαλα το άρθρο στη ζούγκλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει επίγουσα αναφορά και λέει, και είναι στο Associated Press, μπορείτε να το δείτε παντού, και λέει, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη φωτιά με δεμένα τα μάτια, κάντε περισσότερα τεστ για τον κοροναϊό. Ξεκινώντας το υπόλοιπο κείμενο με τη φράση τεστ, τεστ, τεστ. Είναι βασική αρχή επιδημιολογίας και εδώ πάμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν μαζικό αποκλεισμό σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος κοστίζει δισεκατομμύρια. Δηλαδή το μένουμε σπίτι. Δηλαδή το μένουμε σπίτι. Το μένουμε σπίτι, ναι. Το μένουμε σπίτι και κλείνουμε τα πάντα. Ξαιρετικός είσαι γι' αυτό. Και δεν λέω ότι μπορεί να μην φτάναμε ποτέ στο σημείο να το κάνουμε. Μας έχει παρουσιαστεί το μένουμε σπίτι μας διασφαλίζει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την υγεία μας. Ναι, διασφαλίζει την υγεία ο ένας που νοσεί να κολλήσει και όλη την οικογένειά του. Μάλιστα. Γιατί αυτά, γιατί ξέρετε η Κίνα δεν έκλεισε απλά την περιοχή τη Γουχάν εκεί πέρα. Θυμάστε τις εικόνες με τους λέω έτσι χαριτολογώντας αστροναύτες γιατί φορούσαν τη στολή να είναι στους δρόμους και να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και να μαζεύουν κρούσματα και να κάνουν μαζικούς ελέγχους. Έτσι σταμάτησε η επιδημία στην Κίνα. Στην Κορέα έχουν φτιάξει κουβούκλια στο δρόμο και πάει ο άλλος με το αυτοκίνητό του χωρίς να βγει από το αυτοκίνητο, προσέξτε. Ανοίγει το παράθυρο, υπάρχει άνθρωπος ντυμένος με πλήρη προστασία, του παίρνει δείγμα, γιατί εξέταση για τον κοροναϊό, να ξέρει και ο κόσμος, γίνεται με ένα βραμβάκι που παίρνεις υλικό μέσα του στόμα. Λίγο σάλιο, λίγο σάλιο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ανοίγει το παράθυρο, έχω βγάλει μάλιστα και στο λογαριασμό μου στο Facebook και βίντεο, ανοίγει το παράθυρο λοιπόν με το αυτοκίνητο ένα ύποπτος να έχει νοσήσει, υπάρχει το προσωπικό με πλήρη προστασία, του παίρνει το δείγμα και φεύγει και περιμένει το επόμενο αυτοκίνητο. Ούτε περιμένουν άνθρωποι στην ουρά, ούτε ενοχλείται το νοσοκομείο. Είμαστε σαν χώρα έτοιμοι να το κάνουν. Κύριε Βαρζαλίνη, όμως είμαστε μια χώρα που μπορεί να το κάνει αυτό. Αν είμαστε μια χώρα, ναι. Ξέρετε πόσες δεκάδες μηχανήματα αναλύσεων κοροναϊού αυτή τη στιγμή κάθονται σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλα τα ερευνητικά κέντρα κλειδωμένα και ξεκουράζονται. Ξέρετε τι, το σκάνδαλο. Δεν είναι, ξέρετε, ότι έχουμε μια αλφα δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις και εκεί θα το καταλάβω. Μπορεί να μην είχαμε τα εκατομμύρια που χρειάζονται να αγοράσει τα μηχανήματα. Ξέρετε πόσα μηχανήματα έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τα οποία ξεκουράζονται. Για να κάνει κοροναϊού, τα οποία τα δουλεύουν μοριακοί βιολόγοι, οι οποίοι οι ίδιοι θα κάνουν και τον έλεγχο του κοροναϊού. Πάντως, και αυτή τη στιγμή κάθονται κλειδωμένα και ξεκουράζονται και δεν τα χρησιμοποιεί κανένα. Και από την άλλη, ο άλλος που θέλει να κάνει και δεν μπορεί, πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό κέντρο και πληρώνει από 200 έως 400 ευρώ. Κοιτάξτε, με πληρωμή και με σκόρπια ιδιωτικά κέντρα που δεν υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα. Δεν γίνεται αντιμετώπιση επιδημίας. Αυτό υπάρχει για κάποιον που θέλει για προσωπικούς λόγους, είτε για να αποφύγει και το συνοσισμό στα νοσοκομεία, καλό είναι αυτό, και για να αποφύγει να κολλήσει και ο ίδιος στο νοσοκομείο όταν θα πάει από κάποιον άλλον, αν δεν έχει ήδη προσβληθεί, να κάνει τον έλεγχο. Αυτό το ιδιωτικό αφορά, ξέρετε, καλύτερα ατομικές ανάγκες. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιδημία με το να περιμένεις ποιος θα θελήσει να πάει να πληρώσει για να κάνει το τεστ. Ακόμα και το να πας εκεί δηλαδή είναι κίνδυνος. Άμα έρθει σε επαφή με κόσμο ή σε πάει κάποιος, τι κερδίζουμε. Άρα κύριε Φαρσαλίνη, γιατί εδώ έρχονται τα μηνύματα τώρα και αυτά που διαβάζω τα περισσότερα είναι, άρα λοιπόν στο συμπέρασμα, πώς προστατευόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτό το θέμα στην Καστοριά. Τι κάνουμε. Τώρα αναγκαστικά. Τώρα αναγκαστικά τι. Καταρχάς, θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι με το που θα εμφανίσει το παραμικρό σύμπτωμα κρυολογήματος, δηλαδή μια δεκατική κίνηση, λίγο πόνο στο λαιμό, ο πυρετός είναι χαρακτηριστικός. Ναι. Θα πρέπει να θεωρεί εξ ορισμού ότι είναι φορέας. Έχει νόσο από τον κοροναϊό. Μάλιστα. Και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί αυτό που συμβαίνει συνήθως, ενώ τα ακούμε όλοι, είναι ότι επειδή τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια
Και επειδή πιστεύουμε κιόλας κάποιοι, φαντάζομαι όχι πολλοί πλέον, ότι έχουμε 330 κρούσματα σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, ότι εγώ θα έχω κολλήσει, αποκλείεται. Είναι σαν να κερδίζεις λαχείο. Όπως το λέει ο κ. Φαρζαλινό, είναι σαν να κερδίζεις λαχείο. 300 στην Ελλάδα σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Είναι σαν λαχείο. Δεν καμία πιθανότητα να είναι 300, τώρα δεν μπορούμε καν. Ναι, ξέρετε, ναι, καταλαβαίνω. Είμαστε σε σημείο όπου δεν μπορούμε καν να υποθέσουμε πόσα παραπάνω είναι. Γιατί δεν υπάρχει. Όταν δεν καταγράφεις την πραγματική κατάσταση, πώς θα την αντιμετωπίσεις? Θα πάρεις μαζικά μέτρα, τα οποία σας λέω τώρα κοστίζουν δισεκατομμύρια. Κοστίζουν δισεκατομμύρια με το κλείσιμο καταστημάτων, με το κλείσιμο της ζωής. Εγώ συμφωνώ πλέον, γιατί άμα δεν κάνεις και αυτό, τι θα κάνεις? Αλλά έτσι πως φέθανες με. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ξέρετε ότι θα αυξηθούν και τα κρούσματα και έτσι όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν βρίσκεις κρούσματα να τα απομονώσεις. Δηλαδή, αυτό είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες. Αυτό κάνουν οι άλλες χώρες. Όχι όλες. Το κάνουν πετυχημένα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μας ρωτώνουν πολύ για την Αγγλία. Στην Αγγλία, κύριε Φαρσαλνίκη, επιδιώκουν να κολλήσει ο ένας με τον άλλον, ναι, για να αποκτήσει ο οργανισμός αντισώματα. Είναι μια άλλη λογική, δεν ξέρω. Πώς την ακούσατε, πώς την μελετήσατε. Είναι μια άλλη που δεν ξέρω αν είναι λογική, πάντως. Ναι. Γιατί είναι τρελή οι Άγγλοι λοιπόν? Κοιτάξτε, είναι μια άλλη όπως σας είπα τακτική, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογική. Ναι. Αυτό προϋποθέτει να αποδεχθείς ένα σοβαρότατο αριθμό, ναι, θανάτων, βέβαια, στον πληθυσμό, ναι, και να το αποδεχθείς. Χωρίς βέβαια να καταστρέψεις οικονομικά τη χώρα, να δημιουργήσεις τεράστια οικονομικά προβλήματα όπως οι υπόλοιποι. Είναι η λογική του όσοι είναι να πεθάνουν, να πεθάνουν. Είναι, ναι, αυτή η λογική λέγεται ανοσία της αγέλης, ναι, και είναι η λογική των εμβολιασμών. Μάλιστα. Δηλαδή, εμβολιάζεις μαζικά ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού, ώστε και αυτοί οι λίγοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μετά, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα κάνουν επαρκή ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο, γιατί μπορεί να είναι ανοσοκατασταλμένοι ή οτιδήποτε άλλο, προστατεύονται. Λοιπόν, τα μοντέλα στην Αγγλία περιγράφουν ότι για να συμβεί αυτό, να πούνε ότι όσοι είναι να νοσήσουν θα νοσήσουν και έτσι προστατεύεται ο πληθυσμό γιατί κάνει αντισώματα, χρειάζεται να νοσήσει το 60-70% του πληθυσμού. Τώρα ξέρετε για τι θανάτους μιλάμε τώρα, εφόσον γίνει αυτό. Ναι. Είναι, δηλαδή τα στοιχεία σήμερα, ας πάρουμε την Κορέα που είναι σε καλή κατάσταση, είναι 0,9% θνητότητα, 0,7% περίπου, είναι 7 φορές μεγαλύτερη από τη γρήπη. Όμως, εμείς έχουμε εμβόλιο για τη γρήπη και πολλοί πληθυσμός, όχι απόλυτα, αλλά προστατεύεται από αυτό. Εδώ δεν έχουμε καμία προστασία, δεν έχουμε ούτε καν φάρμακο. Θα το έχουμε και αυτό, και εδώ φαίνεται ότι η δουλειά είναι μεγάλη. Βλέπετε τι γίνεται ανάμεσα σε Μέρκελ και Τραμπ για το εμβόλιο, για τα φάρμακα και πότε θα βγει. Πολλοί υποψιάζονται επίσης ότι όλο αυτό δεν προήλθε και από έναν αρουραίο ή από μια νυχτερίδα που έφαγε ένας δύσμυρος Κινέζος. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι κατασκεύασμα ανθρώπου. Τι έχετε καταλήξει εσείς, κύριε Φαρσαλίνε? Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν είναι κατασκεύασμα ανθρώπου και αν πολλοί, τα έχω δει και εγώ αυτά τα σενάρια, ότι μπορεί να έχει διαφύγει από ένα εργαστήριο. Έχουν συμβεί στο παρελθόν αυτά, έτσι. Έχει συμβεί και το 1977 με μια γρήπη, με μια επιδημία γρήπη, στην οποία θεωρήθηκε ότι προήλθε από κάποιο εργαστήριο και ξέφυγε ως ατύχημα, δηλαδή από κάποιο εργαστήριο, γιατί ήταν ένας ιός πάρα πολύ παλιός. Έχει υπάρξει περιστατικό, όχι επιδημία, ευλογιάς, μια νόσος που έχει εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες από τον κόσμο, αλλά οι παλιοί μπορούν να την ξέρουν. Υπήρξε ένα κρούσμα το 1977 σε μια υπάλληλο νοσοκομείου που προήλθε τελικά από διαφυγή του ιού από το εργαστήριο ιολογίας του Πανεπιστημίου, και μάλιστα ο διευθυντής του εργαστηρίου αυτοκτόνησε κιόλας λόγω αυτού. Ευτυχώς όμως ήταν ένα κρούσμα και κάπου 500 οι οποίοι είχαν απομονωθεί, πολύ τοπικά. Αλλά ξέρετε, δεν ασχολούμαι με σενάρια συνωμοσιολογίας. Σωστά, γιατί... αλλά είναι και μια business αυτό για το φάρμακο και το εμβόλιο? Όχι, δεν είναι business για το φάρμακο. Το φάρμακο και το εμβόλιο σαφώς θα γίνει business τεράστια, ναι, αλλά είναι απαραίτητα και τα ζητάμε. Δηλαδή, πώς θα σας πω, είμαστε απεχνωσμένοι. Αυτή θα αλλάξουν στιγμή πολλά πράγματα αν υπάρξει εμβόλιο και φάρμακο. Και ένας από τους λόγους όπου προσπαθούν όλα τα κράτη να παρατείνουν την επιδημία είναι να
εμφανιστεί επιτέλους ένα φάρμακο, να υπάρξει και ένα εμβόλιο, ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα ως προς την προσβολή του πληθυσμού και ως προς τη θνητότητα. Τώρα, η μπίζνα, κοιτάξτε, υπήρξε μια έντονη συζήτηση για το 2009 που έγινε αυτό, αλλά όπως είναι το 2009. Για τον ΙΤΑ 1 ΙΕΝΑ τότε. Ναι. Δεν είχαμε θανάτους, δεν είχαμε μαζική προσβολή πληθυσμού, εδώ τα έχουμε. Οπότε ας τα αφήσουμε τώρα, γιατί συμβαίνει. Έτσι. Mm-hmm. Αν δεν συνέβαινε και αν δεν βλέπαμε τέτοιες καταστάσεις, εντάξει, εγώ θα μπορούσα, δεν το συζητούσα, αλλά θα μπορούσα να είναι, ας πούμε, πιο πιστευτό κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπετε, γιατί στην Ιταλία. Mm-hmm. Στην Ιταλία κάνουν επιλογή ποιον θα νοσηλεύσουν. Κάνουν επιλεκτική αντιμετώπιση περιστατικών. Στέλνουν κόσμο σπίτι να πεθάνει. Σε χώρα προηγμένη, σε χώρα στον 21ο αιώνα, σε μια αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα που συμβαίνουν. Και όμως συμβαίνουν. Και όμως συμβαίνουν. Και όμως συμβαίνουν και δεν μπορούν να συμβούν εδώ. Και δεν μπορούν να συμβούν εδώ. Έτσι. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο να έχουμε lockdown σε όλη τη χώρα. Πόσο, γιατί το ερώτημα είναι, εδώ βλέπουμε παραδείγματος χάρη κύριε Φασαλίνη και συζητούσαμε και νωρίτερα, είχαμε εδώ τον εμπορικό κόσμο, τι θα κάνετε και τα λοιπά και για πόσο θα... Πόσο θα πάει αυτό κύριε Φασαλίνη, κατά την γνώμη σας? Αυτή τη στιγμή συζητάμε για 14 μέρες. Που κανένας δεν τις πιστεύει ότι θα είναι 14 πάντως, ένα παράξενο πράγμα. Ναι, δεν πρόκειται να είναι 14. Δηλαδή θα είναι 14 και δεν σημαίνει την επόμενη μέρα θα ανοίξουν τα πάντα και θα κάνουμε τις ζωή. Και θα είμαστε σε μια άλλη κοινωνία, σε έναν άλλον πλανήτη. Πουδενή, ξέρετε. Αυτό δεν έγινε ούτε στην Κίνα, όπου τα μέτρα που πήραν ήταν ακόμα πιο σκληρά και όπου έκαναν ακόμα πιο μαζικό έλεγχο στον πληθυσμό και δεν συνέβη αυτό. Η Κίνα το πρώτο κρούσμα το είχε την τελευταία μέρα του 19, αν δεν κάνω λάθος, 31 Δεκεμβρίου του 19. Τότε ανακοίνωσαν την επιδημία. Με τον γιατρό εκείνον τον... Είχε ξεκινήσει από πιο πριν, ξέρετε, η Κίνα την έπιασε και με καθυστέρηση γιατί ήταν και η χώρα που ξεκίνησε. Μπράβο, ακριβώς. Υπάρχουν αναφορές από τον Οκτώβριο ακόμα για περιστατικά. Άρα λοιπόν έκανε τόσο χρόνο για να μπορέσει να σταματήσει αυτή την ιστορία. Βεβαίως, αλλά τι έκανε κιόλας για να το σταματήσει? Δεν έκανε μόνο lockdown, δεν τους κλείδωσε μόνο μέσα. Ναι. Έκανε και παρεμβάσει στον πληθυσμό. Και ξέρετε, θα ήταν και πολύ φτηνότερο να κάναμε μαζικό έλεγχο στον πληθυσμό και όταν έχεις περιοχές όπου έχεις έξαρση και μία από αυτές είναι η Καστοριά, τότε κάνεις τοπικά αποκλεισμό και κάνεις και παρέμβαση στον πληθυσμό. Αυτό κοστίζει λιγότερο. Έτσι, από αυτό που θα κάνουμε από τώρα. Από τη ζημιά που θα υποστούμε τώρα. Yeah. Και μου κάνει εντύπωση, επαναλαμβάνω, γιατί την έχουμε ως χώρα τη δυνατότητα. Αν δεν την είχαμε, δεν θα μπορούσε κανένας να πει κάτι, δεν θα μπορούσε κανένα. Άρα σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ ένας τιμένος μηχανισμός και στην Καστοριά που έχει την ιδιαιτερότητα και να κάνει μαζικές αναλύσεις. Αναλύσεις, βεβαίως. Εσείς πιστεύετε ότι ένας 30-40 ετών, ο οποίος θα κάνει ένα κρυολόγημα, έτσι, και θα σκεφτεί και ο ίδιος ότι μπορεί να έχει τον κοροναϊό, πιστεύω ότι θα μείνει σε καραντίνα μόνος του 40 μέρες, αν δεν πάρει επίσημα διάγνωση ότι ναι, έχει τον κοροναϊό? Ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος σε 3-4 μέρες θα είναι μια χαρά? Πώς θα τον πεις ότι θα μείνει άλλες 13-14 μέρες μέσα? Και αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι και το εξής. Από πώς προκύψει ότι ένας ο οποίος αρρωσταίνει πρέπει να μένει 14 μέρες απομονωμένος? Αυτά είναι δικά μας εφευρήματα. Υποτίθεται από τον χρόνο επόασης του... Κάνετε λάθος. Αυτό δεν έχει γράψει ο κόσμος. Ο χρόνος επόασης είναι ο χρόνος από τη στιγμή που θα προσβληθείς μέχρι τη στιγμή που θα εμφανίσει συμπτώματα. Εδώ συζητάμε για κάποιον που έχει αρρωστήσει ήδη να μπει σε καραντίνα χωρίς να του έχουμε κάνει και διάγνωση. Πότε θα βγει από την καραντίνα, πότε θα βγει από την απομόνωση? Αυτό λέγεται infectivity period. Είναι περίοδος μεταβωτικότητας, δεν είναι περίοδος επόασης. Μάλιστα. Και θα σας πω εγώ τώρα, μισό λεπτό, αυτό είναι και βασικό. Δεν έχουμε πει στον κόσμο, λέμε, είσαι άρρωστος, μείνε μέσα. Μείνε μέσα, ναι, για πόσο να μείνω μέσα? Δεν έχει πει κανένας από τις αρχές, ένας ο οποίος αρρωσταίνει και στον οποίο δεν θα του πούμε κιόλας αν έχει κοροναϊό και δεν τον εξετάζουμε, δεν λένε σε κανέναν πόσο καιρό πρέπει να μείνει μέσα. Και νομίζει ο κόσμος για τις 14 μέρες. Ναι, τώρα μας είπαν, έχετε δίκιο έτσι πώς το σκέφτομαι τώρα. Μας είπαν μένουμε σπίτι, αλλά δεν μας είπαν για πόσο να μείνουμε σπίτι. Λέει, μείνετε μέσα. Δεν λέει κανένας πόσο να μείνει μέσα. Απλά λέει,
κλειστείτε σπίτι όταν αν έχετε βήχα, πυρετό, πονόλεμο, κλειστείτε μέσα. Δεν σου κάνω τη διάγνωση και κλείσου μέσα χωρίς να σου πω και πόσο. Λοιπόν, ακούστε, δεν ξέρουμε ποια είναι, και αυτό είναι και ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την απομόνωση που κάνουμε και το lockdown. Δεν ξέρουμε πώς είναι η περίοδος κατά την οποία, ενώ έχεις νοσήσει, συνεχίζει να μεταδίδεις τον ιό. Και γι' αυτό οι αρχές έχουν βγάλει κριτήρια. Και αυτό είναι σοκαριστικό τώρα. Τα κριτήρια εξόδου από την απομόνωση από το σπίτι σε έναν που έχει νοσήσει είναι τα εξής τρία και πρέπει να ισχύουν όλα. Είναι να μην έχεις πυρετό, χωρίς αντιπυρετικά βέβαια, να έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα της νόσου και προσέξτε, και πρέπει να ισχύουν όλα, και να έχεις δύο τεστ για τον κοροναϊό αρνητικά. Και εδώ δεν κάνουμε τεστ για τη διάγνωση. Και το τεστ για τον κοροναϊό δεν είναι μόνο η διάγνωση, είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει σε την απομόνωση. Και εμείς δεν κάνουμε ούτε σε αυτό που είναι άρρωστος για να του κάνουμε διάγνωση. Αδιανόητα πράγματα. Ενώ η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να το κάνει, επαναλαμβάνω. Θα μπορούσε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει βάλει 50 τουλάχιστον μηχανήματα που τα έχει. Δεν πρέπει να τα αγοράσει, που τα έχει. Να κάνουν μαζικές αναλύσεις. Σε κάθε νομό. Και ειδικά στους νομούς με τις ιδιαιτερότητες και τα ποσοστά που έχει η Καστοριά. Ακούστε, χθες που έγραψα ένα post στο Facebook και για το εργαστήριο αναφοράς στο Άπιθιτα, το οποίο κάνει 30 δείγματα την ημέρα, δηλαδή είναι ντροπή και το να το συζητάμε, με ένα μηχάνημα προφανώς, ένα μηχάνημα 30 δείγματα θα μπορέσει να κάνει, ρώτησα να μας πει κάποιος πόσα τέτοια μηχανήματα έχει το Άπιθιτα σε άλλα τμήματα του, τα οποία κάθονται. Και βγήκε καθηγητής από την Πάτρα, όπου στην Πάτρα επίσης κάπου τόσα δείγματα κάνουν, πήραν μηχάνημα στο νοσοκομείο της Πάτρας, και λέει ότι το εργαστήριό του μόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δίπλα στο νοσοκομείο της Πάτρας, έχει 3 μηχανήματα. Και δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Ένα εργαστήριο σε ένα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα είναι κι άλλα. Ένα εργαστήριο σε ένα πανεπιστήμιο έχει 3 μηχανήματα. Και κάθονται. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι έχουμε άπειρα. Εσείς ως δημοσιογράφος μπορείτε να πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, γιατί είναι και δημόσια πληροφορία, είναι δηλαδή περιοχή του κράτους, και να ρωτήσετε. Θέλω να μου πείτε σε όλα τα τμήματα πόσα τέτοια άπιστητα, μηχανήματα έχετε. Βιολογίας, χημίας, φαρμακολογίας, να μου πείτε σε όλα τα μηχανήματα πόσα PCR μηχανήματα έχετε. Αυτό είναι δημόσια πληροφορία, γιατί είναι δημόσια περιουσία. Να δούμε λοιπόν, δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις και κάνουμε επιλεκτικά. Για να δούμε. Άρα γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Φαρσαλίνε, άρα γιατί δεν το κάνουμε. Ρωτήστε τους. Οι δημοσιογράφοι ρωτάτε ανοησίες. Πηγαίνετε στο Τζιόδρα και στον κάθε οδή και ρωτάτε ανοησίες. Λυπάμαι που το λέω. Ακούτε μια απάντηση σε ερώτημα για ποιο λόγο κάνουμε περιορισμένες αναλύσεις. Και η απάντηση είναι η στρατηγική μας αυτή. Επιλέξαμε αυτή τη στρατηγική. Και μένετε σε αυτή την απάντηση. Αυτή η απάντηση δεν είναι πολύ χαμηλό IQ να τη δέχεσαι. Ειλικρινά στο και λυπάμαι που και οι δημοσιογράφοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος ότι έχω στρατηγική να κάνω λιγότερο και από ό,τι μπορώ και να δέχεις αυτή την απάντηση και να μην ρωτάς και ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής. Και γιατί δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα. Δεν ξέρετε και τι να ρωτήσετε. Δηλαδή αποδεχόμαστε ότι η Ελλάδα έχει κάνει συνολικά 4.700 αναλύσεις. Και η Γερμανία έχει δυνατότητα να κάνει 15.000 τη μέρα. Η Κορέα έχει δυνατότητα να κάνει 250.000 τη εβδομάδα. Και η Ελλάδα έχει κάνει 4.700 αναλύσεις από την αρχή της επιδημίας. Και αυτό το αποδεχόμαστε. Και σας είπα, να πω ότι δεν είχαμε τον εξοπλισμό. Να πω, δεν μπορούμε τώρα να πάμε να αγοράσουμε, να εκπαιδεύουμε προσωπικό. Είναι γεμάτη η Ελλάδα με μηχανήματα. Πληρωμένα τον ελληνικό λαό. Πληρωμένα από ΕΣΠΑ προγράμματα. Είμαστε γεμάτοι με μηχανήματα. Και κάθονται τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή. Δεν χρησιμοποιούνται ούτε για το σκοπό που έχουν αγοραστεί, που ήταν η έρευνα, γιατί τώρα είναι κλειστά όλα. Και κάθονται. Μάλιστα. Κύριε Φαρσαλή. Και ο Παγκόσμιος Υγείας κάνει έκκληση και εμείς έχουμε στρατηγική να κάνουμε επιλεκτικά αναλύσεις. Να μην ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται στην επιδημία,
να μην ξέρουμε πόσοι είναι, να νομίζει ο κόσμος ότι με 330 άτομα εμένα θα βρει. Εκτός τόπου και χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Φασαλή, εκεί στην Καστοριά ναι. θα έπρεπε να υπάρχουν κέντρα και να πηγαίνεις με συντεταγμένα. Όχι να μαζεύονται όλοι σε ένα ναι. κλειστό χώρο. Εκτός νοσοκομείου, όχι στο νοσοκομείο. Δεν έχει καμία δουλειά να κάνεις ανάλυση στο νοσοκομείο. Θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι παρέμβαση στον πληθυσμό. Όλοι με το παραμικρό σύντομα. Και να ελεγχθούν και οι 40.000 του νομού. Και σου παίρνω δείγμα. Και να ελεγχθούν και οι 40.000 του νομού. Μα θα πρέπει να βάλεις φραγίδα στον άλλον. Ότι ναι, έχεις κοροναϊό. Έτσι θα τον πείσεις να μπει σε απομόνωση. Και έτσι θα προστατεύσεις και αυτός. Και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Γι' αυτό αναφερόμαι στην καραντίνα στην περιοχή. Όχι για να σας αποκλείσουν απλά και να περιμένουν. Για να γίνει παρέμβαση στοχευμένα. Και είναι πολύ φτηνότερο να κάνεις lockdown στην Καστοριά από το να κάνεις lockdown σε όλη την Ελλάδα. Και σε κάθε άλλη περιοχή τύπου η Ηλία, ας πούμε, που συνέβη πριν την Καστοριά. Ναι, ναι. Με το... Έτσι, γιατί και εκεί ξέφυγε. Με το τουριστικό. Λοιπόν. Ναι, είχαμε το τουριστικό, το οποίο δεν ήταν στον ορισμό του ύποπτου κρούσματος και δεν πήραμε και μάθημα από αυτό. Δηλαδή, δεν πήραμε και το μάθημα ότι να την πατήσαμε από αυτό, ας είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στον έλεγχο. Για να μην μας ξεφύγει. Δηλαδή δεν παίρνουμε και μαθήματα και από λάθη που τα είδαμε μπροστά μας. Τα έχουμε ήδη κάνει. Κύριε Φαρσαλίνε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Νομίζω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Σπάνια έτσι ακούμε και τέτοιου είδους απόψεις με αυτόν τον λόγο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Ελπίζω να βοηθήσαμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας άκουσε. Και με την πρώτη ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Με ακούτε, κύριε Φαρσαλίνε? Ναι. Τη συμπάθειά μου, την αγάπη μου και υπομονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.